Έλα ρε Μίτσο. Εντάξει ρε, σε βαρέθηκα. Εντάξει, λίγο ακόμα, αλλά μετά το βγάζω, ξέρετε. Έχει χάρη που πιστεύω παλιό, στα σούλια. Έλα ρε, εντάξει, καλά ήταν. Λέω να παίξω Burnout. Εσύ? Καλά ρε, πάλι Call of Duty θα παίξεις. Πορώθηκες με τα ζόμπι πάλι, Καλά, εντάξει ρε, εσύ άμα είναι βγαίνω. Άντε, τα λέμε, δε. Ανάθεμα σε χρουσούζα! Καλό. Να! Καλά να πάρεις. Καλά, θα δεις εσύ το βράδυ, θα πες να κοιμηθείς, θα δεις εσύ. Όχι, δεν θα κοιμηθώ. Τι? Τίποτα, ας το σου πω μετά. Θες να παίξουμε βρες τα Μπα, ας το χέστο. Ναι, καλά! Για δες από εκεί έρχομαι! Γιατί, βρε! Γιατί κάθε φορά, μα κάθε φορά που παίζουμε, δεν ξέρω πώς, πάντα εσύ νικάς! Έπεστε έτσι, φοβάσαι να μην χάσεις! Εντάξει, ωραία, μετά το Xbox θα παίξουμε! Βάς τώρα, πρέπει να φύγω! Πού θα πας? Σε μια φίλη μου, εκεί θα πει. Σε μια φίλη σου ή στο... Στον, αλλά άμα έρθουμε εγώ, με τις πίστη, πότε πες πως θα μείνω στη φίλη μου, εντάξει! Καλά, εντάξει, ρε, ρε, ρε. Αγάπη μου, πάει για δουλειά. Γεια. Γεια. Βρε, πάλι με αυτά παίζει. Πω, άλλη πάλι από εδώ. Η μικρή που είναι? Ποια μικρή? Η Ελεάνα. Α, μικρή τη λες εσύ αυτή. Αυτή κοντεύει να περάσει τον boy. Είπε ότι θα μείνει στο, σε μια φίλη της. Καλά, πάω λίγο στις Άννας. Εντάξει. Εντάξει. Πάω να πάω. Ναι. Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, καλά? Πού σπίτι σου? Έλα ρε, σε βαριέμαι πάλι μέσα σπίτι. Αν θα είναι και η Αγγελική. Εντάξει τότε, θα έρθω. Λοιπόν, άκου, έχω μια ιδέα. Γαμάτι ήταν! Ναι, ειδικά σε αυτό το σημείο πετάγεται ο δολοφόνος με το βενζινοπρίωνο. Θυμάσαι και της κόβει το κεφάλι. Αγγελική, η ταινία τελείωσε, γιατί τα έχεις κλειστά τα μάτια σου? Ωραία ταινία,
διαλέξατε? Αφού σου είπαμε ότι είναι θρίλερ, γιατί έκατσε να την δει? Βασικά δεν έκατσε να την δει, αλλά για να την ακούσει. Γιατί όλη την ώρα που βλέπαμε την ταινία, κλειστά τα μάτια τη είχε. Την επόμενη φορά διαλέγω εγώ ταινία. Είναι σαν τις προάλλες που πήγες και μας πήρες ταινία με Μπάρμπι, ε! Άντε μωρέ, είστε βλάχες! Ε, Κώστα! Έλα, ρε! Δεν πάμε λίγο στην κούζα να μου βοηθήσεις κάτι? Ναι, για πάμε! Η Λύφη! Έλα Κώστα! Ρε να σου πω, έχεις δει την Αγγελική καθόλου? Γιατί από χθες το βράδυ την έχω πάρει τηλέφωνο, πείσαμε 5 φορές και δεν το έχεις σηκώσει. Ναι ρε, περίεργο. Ναι μωρέ, πήγαινε στο θολό ποτάμι να πάρω την αδερφή μου. Με πήρε τηλέφωνο και ήταν κάπως περίεργη, άρχισε και φώναζε και... Ξέρω εγώ, πάω να δω και ό,τι γίνει. Εντάξει ρε, άντε τα λέμε, γεια. Πώς τρέχεις έτσι? Άνθρωπος! Άνθρωπος! Να βλάκα! Εξωγήινος είμαι, δεν με βλέπεις! Τρέχα! Τρέχα να σωθείς! Υπάρχουν ζόμπι! Ζόμπι! Κοίτα φίλε, πολύ Call of Duty παίζεις! Υπάρχουν ζόμπι! Τρέχα! Βιντεοπαιχνίδια. Ανάθεμα είναι. Στο διάλειο το γαμημένο.
Κοίτα, πρέπει να φύγουμε από εδώ, εντάξει! Είναι πολύ επικίνδυνα! Είσαι σίγουρη ότι είμαστε ασφαλείς εδώ? Από απ' έξω πάντως σίγουρα. Καλύτερα να ανοίγουμε πάνω. Και τώρα τι κάνουμε? Μακάρι να ξέρα. Καμία ιδέα πώς θα φύγουμε από εδώ? Καμία. Το όνομά σου? Τόνια. Στέλιος. Το ξέρω. Το ξέρεις? Πλακίτσα. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι ώρα για πλακίτσες τώρα. Αλλά βέβαια, εσύ κρατάς όπλο, δεν είσαι ανάγκη. Πού το βρήκες? Πάντα κρατάω τις προφυλάξεις μου. Μου φαίνεσαι κάπως γνωστή. Αλήθεια, πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Μήπως είσαι κάτοικος του χωριού? Όχι. Απλά ψάχνω την αδερφή μου. Αδύνατη, καστανό μαλλί. Μήπως έτυχε να τη δεις εδώ τριγύρω? Πάω να ελέγξω. Εσύ περίμενε με εδώ. Τόνια! Τόνια!
είναι! Άφησε να φύγω! Ήρεμα, ήρεμα! Πώς σε λένε? Άννα. Και πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Η μαμά μου τηλεφώνησε να φύγω από το χωρί και ότι είναι πολύ επικίνδυνο να μείνω στο σπίτι. Είσαι ασφαλής τώρα. Θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Φοβάμαι, θέλω να πάω στη μαμά μου. Άννα! Άννα, περίμενε! Ελεάνα! Ελεάνα! Thank you.
έφυγες πριν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να περπατάς εδώ πέρα μόνη σου. Το ξέρω, αλλά μου λείπει η μαμά μου. Κοίτα, θα τη βρούμε τη μαμά σου. Απλά πρέπει να είμαστε μαζί, εντάξει. Όχι ακόμα. Έγινε. Έψαχνα παντού και άρχισα να ανησυχώ. Πρέπει να φύγουμε τώρα, εντάξει. Όχι! Άννα! Όχι! Έλα, έλα! Πάμε, φύγαμε, γρήγορα, Άννα! Παπά! Άννα! Ε! Αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Να υποθέσω τώρα δεν χρειάζεται να πας στη μάνα σου, έτσι. Έλα, ανεβείτε πάνω. Εντάξει. Εσύ. Πρέπει να βρω την αδερφή μου. Ευχαριστώ για την εμπειρία, όταν μπορείς να το ξαναγυρίσω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Η μικρή σε χρειάζεται. Το ίδιο κι εσείς. Είσαι καλά? Προς το παρόν καλά είμαι. Τι έγινε? Μου πετάχτηκε ένα από αυτά. Προσπάθησα να το σκοτώσω, μα δεν τα κατάφερα. Και με δάγωσε. Αυτό? Όχι, ένα άλλο ήταν. Του έριξε δύο σφαίρες στο στήθος, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Τι
συμβαίνει? Δεν μου μένει άκετος χρόνος. Μην το ξαναπείς αυτό. Υπάρχει ελπίδα. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Όχι. Για μένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για σένα όμως... Για μένα τι? Κάπου στη μέση του χωριού βρίσκεται ένα σπίτι, όπου από κάτω του βρίσκεται κρυμμένα ένα υπόγειο εργαστήριο. Πρέπει να πας εκεί. Υπάρχουν εκατοντάδες αντίδοτα. Είδες που σου λέω ότι κάτι θα βρούμε να κάνουμε? Λοιπόν, πάω να σου φέρω το αντίδοτο και επιστρέφω αμέσως. Όχι, μην πας για μένα. Για μένα είναι πλέον αχά. Αν η μόλυνση ήταν από το δάγκωμα, θα προλάβαινα. Αλλά δεν είμαι. Τι εννοείς? Εγώ είχα μολυνθεί πιο νωρίς. Τι? Αυτός είναι γιατρός. Α, τι έπαθες? Άσε με εμένα κάπου. Ο γιατρός σε κυνηγάει, έχει βάλει κάποιο πίσω από μια στολή με κουκούλα. Για να σε πιάσει και να σε χρησιμοποιήσουν για πείραμα. Τι? Τι είναι αυτά που λες? Η αλήθεια. Πριν κυνήγησαν εμένα, μου έκαναν ένα πείραμα. Απέτυχε και τώρα θα γίνω ένα από αυτά. Πάρε. Τι είναι αυτά? Τα κλειδιά του αμαξιού μου. Βρίσκεται κοντά σε αυτήν την εκκλησία. Δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να βρω την αδελφή μου πρώτα. Πάρε το αμάξι. Βρες την και φύγετε. Hey! Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός που ζήτησε να με φέρεις εδώ. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το DNA του. Πιο προσεκτικός. Οκ, θα το έχω υπόψη μου. Αλλά πού ήσουνα? Σε έψαχνα παντού. Κοίτα, άστα αυτά τώρα. Σου έχω μία δουλειά. Τι είδος δουλειά? Έχεις πληγωθεί. Η μόλις εγκυλάει. Δεν θα την γλιτώσεις. Πώς
Πώς το ξέρεις ότι έχω πληγωθεί? Κοίτα, το βλέπεις από το κτίριο. Ναι. Είδα μια γυναίκα με καφέ στολή και κουκούλα να μπαίνει εκεί μέσα. Πρέπει να πας να πάρεις αυτό το αντίδοτο. Λέγεται G24. G24? Πώς τα ξέρεις εσύ όλα αυτά? Απλά κάνε αυτό που σου λέω. Εντάξει, θα πάω. Αλλά εσύ? Έχω αφήσει μια δουλειά στη μέση. Στέλιο, η αδερφή σου? Ακόμα την ψάχνω. Μπαμπά, ποτέ θα πάμε σπίτι. Μην ανησυχείς. Μόλις σταματήσει η βροχή θα πάμε. Είναι κανείς εδώ!
Γαμώτο!
Ανά, πήγαινε στο σπίτι, σε περιμένει η μαμά μέσα. Βρε. Τι έχουμε εδώ? Τι θες από μένα? Ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Έλα μαζί μου στο εργαστήριο τώρα. Ασφαλής. Γαμώτο! Τι έγινε? Ξεμείνα από βενζίνα. Τι! Πλάκα μου κάνεις! Και τώρα τι κάνουμε? Έλα, πάμε να φύγουμε! Τι έγινε? Τ' ακούς αυτό? Με δάκωσε! Θα μολυθώ! Θα γίνω ένα από αυτά!
Ποτέ! Πάντα πίσω όπλα θα μου τη φέρνεις. Συνεργάσου μαζί μου και με έκανες να σου ρίξω. Γιατί δεν τα παρατάς? Φτάνει όσες μαλακές έχεις κάνει. Είναι τρομερά εντυπωσιακό που δεν έχεις μολυνθεί ακόμα. Ακριβώς. Και δεν μολύνθηκα χάρη στο ότι πήρα το αρχείο. Πάνω στην ώρα. Πώς ήρθε η ώρα να μάθεις ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Και πού ξέρεις? Μπορεί να είναι κάποιο γνωστό πρόσωπο. Ελεάνα. Από ό,τι βλέπεις δεν είναι η Ελεάνα. Αλλά ούτε και η Τόνια. Ποιος ήρθες από μένα? Αυτό που ήθελα το πήρα. Περίμενε. Δηλαδή εσύ είσαι κατάσκοπος και τον χρησιμοποιούσες? Ακριβώς. Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε γιατί μου έριξες το όπλο? Γιατί θα το σκότωνες και δεν το ήθελα. Αυτό ήταν δική μου δουλειά. Η αδερφή σου βρίσκεται κλεισμένη σε ένα παλιό λατομείο. Τι? Ήταν ο μόνος τρόπος να σε κάνω να παραμείνεις εδώ. Κερδίζοντας λίγο χρόνο. Με συγχωρείς, αλλά πρέπει να φύγω. Όλα έτοιμα. Έρχομαι. Ελεάνα! Ελεάνα!
Ελένα! Ελένα! Στέλιο. Είσαι καλά. Στέλιο, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και δεν αφήσουμε την κουκούλα. Και τι συμβαίνει με τους ανθρώπους. Κάνε λες και είναι... Ζόμπι. Ζόμπι. Στέλιο. Πολύ κολλαυτή του παίξεις. Έτσι πάει και εγώ σε κάποιον άλλον. Αλλά... Τέλειο, σύνελθε πια. Και παρεπιπτόντως, η μαμά πού είναι. Η μαμά! Στέλιο. Τι. Κοίτα.